Περιφέρεια Κρήτης τώρα, σε αγαστή συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, διοργανώνει ένα πολύ σημαντικό διαδικτυακό συνέδριο την προσεχή Τετάρτη 27 Οκτωβρίου από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 2.30 με κεντρικό θέμα, με βάση τις γεωγραφικές ενδείξεις και επισήμανση διατροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτοντας ένα ερώτημα αν μπορεί μια βαθμολογία, δηλαδή μια επισήμανση, να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης ΑΡΕΠΟ και περιφερειακή σύμβουλος βέβαια. Να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και να σας ευχαριστήσω και εγώ για αυτή την πρόσκληση. Απάντηση στο ερώτημα που έθεσα πριν από λίγο και αποτελεί και τη βάση του συνεδρίου και της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη. Υπάρχει? Θα μας τη δώσω την απάντηση, αν υπάρχει, που δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γι' αυτό οργανώσαμε αυτό το συνέδριο. Η Περιφέρεια Κρήτης ήδη έχει ετοιμαστεί από την ανακοίνωση της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο, που ανακοινώθηκε από το 2020. Εμείς ξεκινήσαμε πολλές διαδικασίες ως μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών και καταθέσαμε επίσημη πρόταση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες περιφέρειες που είναι στο ΑΡΕΠΟ. Και να σας θυμίσω ότι είναι 34 περιφέρειες και 700 οργανώσεις παραγωγών. Υπάρχει ήδη πρόταση, νομίζω, και πραγματικά ήταν μια αγωνία δικιά μας και της περιφέρειας να οργανωθεί αυτό το συνέδριο και να μας πει και να μας πείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσα πραγματικά αυτή η επισήμανση των τροφίμων της βαθμολογίας μπορεί να παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές για πιο υγιεινές επιλογές. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να μπει το θέμα σε διαβούλευση. Σε διαβούλευση όμως όχι σε γραπτές προτάσεις μόνο, αλλά να δούμε πώς με επιχειρήματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εμάς, αλλά και εμείς προς αυτούς, δεν θα υπάρχουν απώλειες από αυτή τη σήμανση των τροφίμων. Γιατί θα σας πω, η Γαλλία, και είναι και το επικρατέστερο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων, δρομολογεί αυτή τη διαδικασία από το 2017. Η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο με την επισήμανση την καινούρια θα ψηφιστεί το 2022 και εμείς προσπαθούμε πραγματικά να προστατεύσουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι ιδιαίτερα προϊόντα που τα χαρακτηρίζει η ποιότητα, που είναι η πολιτιστική τους κληρονομιά και έχουν κατοχυρωθεί στην πραγματικότητα όλα τα γεωγραφικές ένδειξες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες σας. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Πρωτοβουλίες, κινήσεις και ένας γενικότερος σχεδιασμός που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πίσω κρύβονται δικές σας πρωτοβουλίες και της Περιφέρειας Κρήτης. Κρύβονται πρωτοβουλίες γιατί, ειλικρινά σας λέω, πρέπει να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας και τους παραγωγούς μας. Είναι πολύ σημαντικό που το αντιληφθήκαμε πραγματικά εντελώς τυχαία από ένα δελτίο τύπου. Καταθέσαμε πρόταση στο Υπουργείο. Υπήρξε ένα συντονισμός φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε μια ομάδα εργασίας που ιδρύσαμε μετά την ανάληψή μου στην Προεδρία του ΑΡΕΠΟ από το 2019, μετά τις εκλογές. Έχουμε όλοι μαζί, έχουμε καταθέσει επίσημη πρόταση και πραγματικά αυτό πετυχαίνουμε όταν είμαστε όλοι μαζί σε μια συνεργασία. Αυτό το αποτέλεσμα υπάρχει. Πήγαμε στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, αποδεχτήκαν την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και εγώ σε αυτό το συνέδριο θα καταθέσω στην πραγματικότητα τις προτάσεις του ΑΡΕΠΟ. Ήταν μια αγωνία μου πριν φύγουμε από την Προεδρία, γιατί έχουμε πάρει 2 φορές ομόφωνη παράταση και δεν θα ήταν σωστό να καταχρωστούμε κι άλλη παράταση. Εγώ δεν ήθελα δηλαδή να μείνει άλλο η Περιφέρεια για να προστατεύσουμε και τις διαδικασίες μέσα στην Ένωση και να συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά ήταν και μια αγωνία μου πριν φύγω να διαβουλευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ακούσουν τις προτάσεις μας. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό συνέδριο που θα είναι πραγματικά για το μέλλον των προϊόντων. Εν αναμονή σημαντικών συμπερασμάτων τα οποία σίγουρα θα προκύψουν μετά το πέρας των εργασιών. Ναι. Να ευχηθούμε. Βέβαια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κυρία Χουδετσανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Αξιέπαινη προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.